Δουλειά θέλω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δουλειά θέλω και θέλω και οι κοινωνικές δομές να λειτουργήσουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Για μας. Ο κύριος Τέλιος, πατέρας ενός παιδιού στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Άστεγοι και οι δυο. Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα εκείνος, μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχε μια δική του κατασκευαστική εταιρεία. Αλλά δεν άντεξε στην κρίση και αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο. Είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να επιβιώσω γιατί δεν υπάρχει εργασία. Το πρόβλημα είναι η εργασία. Αν υπήρχε εργασία, δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Έχετε καταφέρει να την κλείσετε την εταιρεία που είχε? Όχι, δεν έχω καταφέρει γιατί έχω μεγάλες οφειλές στο ΤΕΒΕ. Πιστεύω ότι πρέπει να υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ οι οφειλές μου στο ΤΕΒΕ. Δεν μπορώ να την κλείσω, δεν μπορώ να κάνω ρύθμιση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τα τελευταία χρόνια ζει μαζί με το γιο του από εδώ και από εκεί, φιλοξενούμενος τις πιο πολλές φορές σε παλιούς γνώριμους και συγγενείς. Κατά διαστήματα εργάζομαι περιστασιακά όπου βρω στο αντικείμενό μου, στην ειδικότητά μου, αλλά δυστυχώς είναι περιστασιακά. Πώς τα καταφέρνετε με ένα παιδί μας? Έχουμε μάθει και οι δύο και δεν ζητάμε πολλά από τη ζωή μας. Διαβιώνουμε εδώ πέρα με τα ελάχιστα. Σήμερα, ο 50χρονος κύριος Τέλιος, που αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας, προσπάθησε να κάνει ένα ζεστό μπάνιο, καθώς η αποθήκη στην οποία φιλοξενείται δεν διαθέτει τα απαραίτητα. Περπάτησε από το κέντρο της πόλης έως τη δομή των αστέγων στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, περίπου 2 ώρες δρόμος. Ωστόσο, όπως φάνηκε, μάταια. Αναγκάστηκα να μεταβώ στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων προκειμένου να κάνω ένα μπάνιο να πληθώ γιατί βρωμάω. Και βρήκα τις πόρτες κλειστές. Γιατί οι άστεγοι είναι από τη Δευτέρα με την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είμαστε στεγασμένοι. Γιατί μπάνιο μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη και την Πέμπτη και τις άλλες μέρες δεν μπορούμε. Άστεγοι είμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Δεν πηγαίνουμε όπου θέλουμε να πάμε με ωράρια. Άστεγοι είμαστε 7 ημέρες την εβδομάδα. Άστεγοι είμαστε και θα είμαστε εφόσον δεν υπάρχουν άλλες δομές και θα έχουμε ανάγκη από κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Ας τσίψει ο Δήμος απάνω μας. Δεν είναι μόνο για να καταγραφόμαστε στα χαρτιά και να λένε ο κύριος Στάδη είναι άστεγος. Να τσίψουν απάνω μας. Είμαι εγώ, είναι ένα παιδί, έχουμε ανάγκη. Δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικές υπηρεσίες, ούτε τίποτα, ούτε πρόνοια, ούτε τίποτα. Ο Δήμος μας δυστυχώς χωλαίνει σε αυτά τα θέματα. Χωλαίνει. Εγώ πήγα στην κοινωνική υπηρεσία να ζητήσω βοήθεια και μου ζητάνε ένα σωρό χαρτιά. Εγώ για να τα βγάλω τα χαρτιά αυτά, χρειάζομαι και χρήματα. Πού θα τα βρω? Δεν έχω, δεν εργάζομαι. Απευθυνόμενος στον καθέναν από εμάς, αλλά πρώτιστα στο κράτος, ζητά να υπάρξει επιτέλους κοινωνική πρόνοια, αλλά και να βρεθεί μια δουλειά για τον ίδιο, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει στο παιδί του τουλάχιστον τα απαραίτητα. Δουλειά, δουλειά. Δεν θέλουμε βοήθεια από κανένα. Δουλειά θέλουμε. Δουλειά θέλουμε. Δουλειά. Δόξα τω Θεώ, μπορεί να έχω τα προβλήματα υγείας που έχω. Μπορώ να δουλέψω όμως. Μπορώ.